Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το σώμα των ανδρών και θα προσπαθήσω να μιλώ αργά, λέει ομιλήτρια. Προηγουμένως, αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι υπήρχε ήδη ερωτοποίηση του σώματος των ανδρών και ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η παρουσίαση και ότι μπορώ να πάω στο ξενοδοχείο. Δεν συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν. Θα συμφωνήσω ότι μπορεί να είναι πολύ παράξενο το 2023 να υπάρχει μία διάλειξη για την έλλειψη ερωτοποίησης του ανδρικού σώματος. Γιατί αυτή η διάλεξη γίνεται στην Αθήνα, όπου ξέραμε ότι το γυμνό ανδρικό σώμα κυριάρχησε, γιατί όταν βλέπουμε Netflix, πάντοτε όταν υπάρχει γυμνό ανδρικό σώμα θα έχει μεγάλες πωλήσεις και ξέρουμε πάντοτε ότι όταν υπάρχει γυμνό ερωτικό, αυτό δεν ερωτικοποιείται κατά ανάγκη από τις γυναίκες. Εγώ θέλω να αναφερθώ για αυτά τα σώματα που ερωτικοποιούν οι γυναίκες. Υπάρχουν πολλά ανδρικά γυμνά που μπορεί κανείς να δει και διαφορετικός αριθμός γυναικών που λατρεύουν αυτά τα σώματα. Και μιλώ για τις γυναίκες πριν τον 2% των λεσβιών που δεν ενδιαφέρονται για το ανδρικό σώμα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που θέλγονται από το ανδρικό γυμνό σώμα? Στη λογοτεχνία υφίσταται, αλλά στη φωτογραφία, στη κληπτική, στη ζωγραφική τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Και θα ήθελα να δούμε γιατί είναι περίπλοκο. Γιατί το εμβληματικό σώμα της, του ανδρικού κάλους δημιουργεί αυτούς τους προβληματισμούς. Δεν είμαι ιστορικός τέχνης. Αυτό λοιπόν οφείλεται στο γεγονός ότι έχει πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Δεν θα σας κάνω μάθημα, θα θίξω ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται με τις σχέσεις σας με τους υπόλοιπους ανθρώπους και τον κόσμο. Ça vous avez un petit peu des previews de ce qui va se passer après. Ah, on était dessus. Je vais faire une toute petite digression. Θα κάνω μια μικρή παρέκβαση για κάτι που μου συνέβη πριν μερικά χρόνια. Έμενα στη Νέα Υόρκη και υπάρχει ένα μουσείο ΛΟΑΤΚΙ στη Νέα Υόρκη. Ποτέ δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιο μουσείο. Και υπήρχε μια έκθεση για το ανδρικό σώμα και όλες τις μορφές τέχνης. Και ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Πάντοτε μικρή πήγαινα με τους γονείς μου σε μουσεία. Ποτέ δεν είχα αναρωτηθεί εάν η επιθυμία μου είχε αναπαρασταθεί. Εκείνη την ημέρα, και δεν πάει πολύ καιρός, είχα την αίσθηση αναδρομικά ότι είχα χάσει πολλά πράγματα και ότι ξαφνικά τα σώματα που εγώ επιθυμούσα ως γυναίκα υπήρχαν παντού γύρω μου. Ήτανε θαυμάσια, ήμουν χαρούμενη αλλά και θλιμμένη και εξοργισμένη, γιατί δεν το είχα βιώσει νωρίτερα, γιατί ξαφνικά ένιωσα ότι να επικυρώνονται οι ερωτικές μου επιθυμίες. Οι αναφορές που βλέπετε πίσω μου είναι η Pierre Gilles σε φωτογραφία, γνωστά έργα που έχουν φιλοτεχνήσει γκέι άνδρες, και τα αρχέτυπα της απόλυπης αρενοπότητας συχνά παράγονται από γκέι άνδρες. Δεν είναι πρόβλημα, αλλά ήθελα και εγώ να μάθω αν οι γυναίκες ερωτικά είχαν ιδιωτικοποιηθεί το ανδρικό σώμα. C'est toujours un petit peu compliqué de dire il y a le premier nu de l'histoire de la peinture. Πολύ δύσκολο πάντοτε να προσδιορίζεις το πρώτο ανδρικό γυμνό στην
δυτική, στο δυτικό πολιτισμό. Πάρα πολλά έργα έχουν χαθεί. Είμαστε εδώ το 1650 στην Ολλανδία, στις κατοχώρες, και εδώ έχετε μια γυναίκα η οποία ζωγραφίζει αυτό το ανδρικό γυμνό, κάτι πολύ ερωτικό. Début du XXe siècle, pour en voir d'autres, pareil, je cherche dans un sens, dans l'autre. Hop. Θρίαβος του Βάκχου. Εδώ με τη Σουζάν Βαλαντόν είμαστε το 1914 και με την Λεονόρ Φινί το πορτρέτο του Νίκο, που είναι πάντοτε, παραμένει ανατρεπτικό στο βαθμό που μου το αφαίρεσαν στο διαδίκτυο, στην σελίδα μου, το οποίο λογοκρίθηκε. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, μας εκπλήσει το γεγονός ότι είναι τόσα λίγα τα ανδρικά σώματα που ερωτικοποιούνται από τις γυναίκες? Όπως είπα, δεν είμαι ιστορικός τέχνης, αλλά θα σας δώσω κάποια στοιχεία ιστορικά. Όταν άρχισαν να απεικονίζονται, όταν άρχισαν να δημιουργούνται συνεταιρισμοί ζωγράφων, βλέπουμε τις πρώτες κοινότητες ζωγράφων, καμία γυναίκα δεν μπορούσε να συμμετάσχει, δεν μπορούσαμε να έχουμε ερωτικοποίηση των ανδρικών σωμάτων. Στη συνέχεια, το 18ο αιώνα, είχαμε την Ακαδημία των Ζωγράφων και Αχλυπτών. 15 γυναίκες μόνο έγιναν δεκτές καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξης αυτής της Ακαδημίας. Μία γυναίκα γινόταν δεκτή κάθε 11 χρόνια. Αυτές οι γυναίκες που θεωρητικά έχουν πρόσβαση στη ζωγραφική, δεν έχουν πρόσβαση στα μοντέλα, γιατί αυτό θα ήταν λίγο, θα δημιουργούσε συνθήκες δυσφορίας. Και φτάνουμε στην Γαλλική Επανάσταση, στους υπόλοιπους φορείς των ζωγράφων, κοινότητες των ζωγράφων, όπου καμία γυναίκα δεν γινόταν δεκτή. Η Σχολή Καλών Τεχνών που δημιουργήθηκε αργότερα δεν δεχόταν καμία γυναίκα μέχρι το 1887. Αλλά το πρώτο γυμνό που σας έδειξε, ίσως αναρωτηθείτε πώς ήταν δυνατόν να φιλοτεχνηθεί από μια γυναίκα. Και όμως βρήκε έναν τρόπο, είχε 8 αδέλφια, ήταν η μεγαλύτερη και μπορούσε εύκολα να αναπαραστήσει ένα ανδρικό γυμνό. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Αυτό που κάνει εντύπωση και ανήκει στο παρελθόν είναι ότι όλα αυτά παραμένουν σήμερα επίκαιρα. Προσπαθώ να βρω μια διαφάνεια των Guerrilla Girls, μια οργάνωση που υπάρχει από το 1985 και προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία για τα ανθρώπινα, για τα ανδρικά και γυναικεία γυμνά στα μουσεία. Εδώ είναι στοιχεία του 2012 και όπως μπορείτε να δείτε, πριν 10 χρόνια ακόμη, τα τρία τέταρτα των γυμνών στα μουσεία ήταν γυναίκες. Μπορεί να πει κανείς ότι συνήθως υπάρχουν λιγότερες γυναίκες στα μουσεία. Πράγματι, στη Γαλλία 6,5% των συλλογών στη Γαλλία παρουσιάζουν άνδρες. Είμαστε το 2023 και ο πολιτισμός δεν περιορίζεται στα μουσεία. Καμία γυναίκα δεν αποτρέπεται σήμερα να αναπαραστήσει το ανδρικό σώμα ως ερωτικό στοιχείο. Και όμως όλο και περισσότερα γυναικεία σώματα ερωτικοποιούνται σε σχέση με τα ανδρικά. Και θα θέσω την ερώτηση ευθέως. Τι είναι αυτό στο ανδρικό σώμα το οποίο αντιστέκεται? Είναι ότι είναι άσχημα τα ανθρώπινα, τα ανδρικά σώματα? Όχι, δεν το πιστεύω. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις και απαντήσεις. Quand on parle de résistance, αντίσταση στην ερωτικοποίηση του ανδρικού σώματος, πολλές φορές είναι υπεκφυγή.
Πολλές φορές η αιτία που αναφέρεται είναι γιατί δεν τους ενδιαφέρει το ανδρικό σώμα και αυτό δεν τις αγγίζει. Έχουν περάσει δεκαετίες όπου έχουν διεξαχθεί μελέτες για τη γνώση των γυναικών και δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι εξίσου δεκτικές στα οπτικά ρεθίσματα. Πριν μερικά χρόνια, πέρυσι για παράδειγμα, υπευλήθη σε ένα μαγνητική εγκεφάλου και είχα δει ποιες είναι αντιδράσεις στο οπτικό ερέθισμα και είδα ότι πράγματι οι γυναίκες αντιδρούν στα οπτικά ερεθίσματα των ανδρικών σωμάτων. Θα είναι πολύ longue cette conférence. Il faut que je cherche à chaque fois. C'est l'argument de la courbe. C'est que το επιχείρημα της καμπύλης είναι φυσιολογικό, λέγεται, να μην αναπεικονίσετε το ανδρικό σώμα, γιατί το γυναικείο σώμα έχει καμπύλες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παρακολουθεί πολλή ώρα κανείς το ανθρώπινο, να εστιαστεί στο ανθρώπινο σώμα. Το αντρικό σώμα είναι γεμάτο καμπύλες. Υπάρχει και ένα πιο ανατρεπτικό επιχείρημα. Είναι η ασχήμια. Η ομορφιά λέγεται ότι ανήκει στις γυναίκες. Και επειδή είμαστε σε ένα υπερδιαδικό σύστημα, αν οι γυναίκες είναι όμορφες, σημαίνει ότι οι άνδρες δεν μπορεί να είναι, γιατί υπάρχει διαδικότητα, αντιπαράθεση. Άρα δεν έχει κανένα νόημα να εκτίθενται τα ανθρώπινα, τα ανδρικά σώματα στα μουσεία, γιατί αυτό δεν θα έχει καμία σχέση με την αναπαράσταση του κάλους. Το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πιο όμορφες από τους άνδρες οφείλεται σε ένα γεγονός, το γεγονός ότι είναι η ματιά του ετεροφιλόφιλου άντρα που το ισχυρίζεται. Και εγώ όταν σπούδαζα μας επαναλάμβαναν ότι πράγματι το σώμα, το γυναικείο σώμα είναι πολύ πιο όμορφο από το ανδρικό. Και πολλές γυναίκες έχουν αποδεχτεί αυτή την άποψη ότι πράγματι ισχύει αυτό και το μάτι μας έχει εκπαιδευτεί να τα αξιολογεί κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε ότι αγαπάμε το σώμα των ανδρών και είμαστε γυναίκες, μας θεωρούν ανόητες. Και αν το λέγαμε αυτό δυνατά, αν θέλαμε να μιλήσουμε, πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έρθουν να μας πούνε ότι τον ενδιαφέρεται, θα μας πούνε κανείς μόνο για την εμφάνιση. Αυτό είναι εντελώς επιφανειακό. Τυπικά οι άνδρες μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά εμείς όχι. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Όταν υπήρχε η μόδα των James Bond, υπήρχαν γυναίκες που τους άρεσαν. Λέγαμε τότε ότι τους λέγανε μάλλον ότι πρόκειτο για άνδρες οι οποίοι δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνοι, οπότε χρειάστηκε να το εσωτερικεύσουν αυτό. Η αντίσταση δεν είναι μόνο θεσμική, ιστορική, μεταφυσική, αισθητική. Υπάρχει και μια αληθινή αντίσταση που προέρχεται από τις ίδιες τις γυναίκες που είναι καλλιτέχνηδες. Ένα λεπτό για να βρω την κατάλληλη διαφάνεια. Του χρόνου θα είμαι καλύτερη στη διοργάνωση. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι από το λογαριασμό Instagram του περιοδικού Gaze, που είναι ένα γαλλικό φεμινιστικό περιοδικό που στοχεύει να δείξει την γυναικεία ματιά στον κόσμο και στον ερωτισμό. Αν κοιτάξετε αυτές τις εικόνες, θα διαπιστώσετε ότι βλέπουμε σχεδόν παντού γυναικεία σώματα. Γυναίκες λοιπόν που ενδιαφέρονται για τον ερωτισμό και δείχνουν μόνο γυναικεία θέματα. Αυτό είναι εξαιρετικά τυπικό. Υπάρχει ένας πειρασμός του ναρκισισμού, το καταλαβαίνω απολύτως, γιατί η σημερινή κουλτούρα παράγει τέτοια πράγματα. Ήδη υπάρχει το γεγονός ότι οι γυναίκες, ακόμη και οι φεμινίστριες, σήμερα μεγάλωσαν σε έναν κόσμο
όπου η ομορφιά ήταν προφανώς η ομορφιά του γυναικείου σώματος. Το έχουν ενσωματώσει αυτό και τους είναι δύσκολο να προσεγγίσουν άλλες μορφές ομορφιά σήμερα. Στη συνέχεια, βεβαίως από την άνοδο του φεμινισμού, την νέα άνοδο του φεμινισμού, υπήρξε μια επανάσταση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αναπαριστάται το σώμα της γυναίκας στην τέχνη. Και χρειάστηκε λοιπόν να παρουσιάσουν ξανά αυτές οι γυναίκες, οι φεμινίστριες, το γυναικείο σώμα. Προτιμούσαν να επικεντρωθούν στο γυναικείο σώμα, πιστεύοντας ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθώσουν. Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Αυτό το είδος της επιδιόρθωσης όμως γίνεται εις βάρος του σώματος των ανδρών και εις βάρος της ετεροφιλοφιλίας των γυναικών, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για να δουν ένα ωραίο ανδρικό σώμα. Να σας δείξω στη συνέχεια τις προσπάθειες που έγιναν εδώ και καιρό. Εδώ είμαστε στο 2007. Υπάρχει αυτή η αληθινή δυσκολία του πώς ακριβώς μπορούμε να ερωτικοποιήσουμε το ανδρικό σώμα όταν είμαστε γυναίκες. Αυτό περνάει από αυτό που βλέπετε εδώ. Άνδρες μειώδεις που παρουσιάζουν αρχέτυπα. Είναι αστείο αυτό. Δεν πρέπει να περιφρονούμε αυτές τις μορφές της pop κουλτούρας. Αν κοιτάξετε όλες τις σελίδες θα δείτε αυτό το πορνό για γυναίκες, όπου οι γυναίκες ασχολούνται με τα παιδιά, με τα οικιακά θέματα, ενώ οι άντρες είναι πολύ μειώδεις. Είμαστε μπροστά σε μια δυσφορία, γιατί δεν ξέρουμε και πολύ καλά πώς να φερθούμε μπροστά στο σώμα του ανδρός. Γιατί το μοντέλο της γυναίκας που έχουμε μπροστά μας είναι το μοντέλο της pin-up. Ίσως μας λείπει εμπειρία. Το μάτι μας δεν είναι συνηθισμένο να τα βλέπει αυτά. Θα αναγνωρίσουν γυναικείους κώδικες μέσα σε αυτές τις εικόνες. Επίσης, ευρύτατα μας λείπει ένα είδος γραμματικής για την ερωτικοποίηση του αρσενικού σώματος. Προσωπικά αντιλήφθην ότι γενικότερα όταν το ανδρικό σώμα είναι ερωτικοποιημένο, αυτό συμβαίνει γιατί το σεξουαλικοποιήσαμε ως ενεργητικό σώμα, ενώ το σώμα της pin-up είναι παθητικό, δεν κάνει τίποτα, κάθεται, στέκεται. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μεταξύ των σωμάτων που είναι ερωτικοποιημένα έχουμε δει πολλούς άνδρες κινηματογραφικούς. Η Jane Campion. Τι θα ερωτικοποιήσουμε στο ανδρικό σώμα? Αν το κάνουμε εικαστικά, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μεταξύ των μεγάλων γυναικών σκηνοθετών, στη Γαλλία έχουμε την Κατρίν Μπριγιάρ και πολλές άλλες. Να δείχνουμε τα σώματα, αυτή τη λύση να δείχνουμε τα σώματα εν κινήση είναι ενδιαφέρουσα. Σώματα με στολές. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε και άλλες μορφές ερωτικοποίησης. Να φανταστούμε σώματα παθητικά, αρνητικά, απολύτως ερωτικά, σαν αυτό που είδαμε προηγουμένως. Σαν όλα όσα είδαμε, που είναι κλασικά ανδρικά γυμνά, άνδρες ξαπλωμένοι που περίμεναν να τοποθετηθεί η ματιά επάνω τους. Μας λείπει λοιπόν μια γραμματική οπτική για να ερωτικοποιήσουμε το ανδρικό σώμα. Υπάρχει μια πρόκληση. Αν υπάρχει μια πρόκληση, αναγκαστικά οι καλλιτέχνες θα θελήσουν να ασχοληθούν με το θέμα. Το ελπίζω τουλάχιστον. Στη συνέχεια. Ah, oui, c'était la première.
Μετά υπάρχουν πολιτικά θέματα που τίθενται, γιατί σήμερα η τέχνη, κυρίως η φεμινιστική τέχνη, ασχολείται με πολλά πολιτικά θέματα. Εντάξει, πώς να το κάνουμε αυτό το θέμα της ερωτικοποίησης του ανδρικού σώματος? Θα είναι σώματα λευκά, υγιών ανθρώπων? Αυτά είναι τα σωστά ερωτήματα στα οποία παραπέμπονται οι γυναίκες καλλιτέχνες. Όταν κάνω ζωγραφική και τη βάζω στο λογαριασμό μου του Instagram, επιλέγω μειώδεις άνδρες και γυναίκες που έρχονται να μου εξηγήσουν ότι πολιτικά δεν είμαι ορθή ως προς τις επιθυμίες μου, γιατί αν ήμουν υπεύθυνη καλλιτέχνης θα έπρεπε να αναπαραστήσω όλους τους τύπους σωμάτων ισότιμα, και είναι δύσκολο, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο ερωτισμός αναγκαστικά θα πρέπει να είναι δημοκρατικός και προσβάσιμος σε όλους. Αν μπορούμε να πετύχουμε να υποτάξουμε την επιθυμία μας στην πολιτική, αυτό είναι ένα αληθινά μεγάλο ερώτημα σήμερα, στο οποίο δεν έχω απάντηση. Αν ποτέ δίναμε στον εαυτό μας κίνητρα, αν εκπαιδεύαμε τον εγκέφαλό μας να επιθυμεί όλα τα σώματα, θα γινόταν αυτό, θα τα καταφέρναμε? Το ενδιαφέρον σήμερα στην γυναικεία πορνογραφία, βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν να διερευνήσουν αυτή την ιδέα και αν μας συνηθίσουν σε όλα τα σώματα, στο τέλος θα τα επιθυμούμε όλα. Είναι επιθυμητό να επιθυμούμε όλα τα σώματα? Η Μπελίντα Κανάν που συμμετέχει στο φεστιβάλ πιστεύει ότι η επιθυμία είναι στήση, είναι χειρουργική, και υπάρχει επιθυμία ακριβώς γιατί δεν εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο. Και πώς θα συνδυάσουμε το πολιτικά ορθό και πώς θα δουλέψουμε όταν θα μας πούνε ότι η δική μας επιθυμία, η δική μας αναπαράσταση δημιουργεί μιζέρια σεξουαλική γιατί αποκλείει κάποια σώματα? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε περισσότερη τέχνη. Όταν θέλουμε να ερωτικοποιήσουμε τα ανδρικά σώματα, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα ερωτήματα θα τεθούν. Αλλάζω τη διαφάνεια και θα περάσω τώρα στις ερωτήσεις. Τις είδατε πολλές φορές τις διαφάνειες μου. Τα τεχνικά θέματα. Όταν θέλουμε να κάνουμε την ερωτικοποίηση των ανδρικών σωμάτων, πώς θα τα βρούμε πρώτα απ' όλα αυτά τα σώματα? Αν είμαστε ζωγράφος ή γλύπτρια, τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες. Μπορούμε να περάσουμε από ένα άλλο υλικό πέρα από το αληθινό μοντέλο. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε πορτρέτα σαν αυτό που είναι πίσω μου, πρέπει να βρούμε τα μοντέλα. Για μένα που δουλεύω με ζωντανά μοντέλα, γυμνά, ξέρω ότι το πρώτο ερώτημα που μου θέτουν είναι πώς θα προστατευτώ. Θέλουν να μάθουν αν έχω μια βόμβα με πιπέρι στο εργαστήρι μου. Όταν μια γυναίκα σήμερα θέλει να καλέσει ένα μοντέλο γυμνό για να το ζωγραφίσει, το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι μήπως τίθεται θέμα βιασμού, γιατί το μοντέλο είναι γυμνό ακριβώς. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα προσωπικά. Προφανώς αυτό αφορά την προσωπική μου εμπειρία. Η θέση του καλλιτέχνη, το γεγονός ότι είναι ντυμένος ή όταν είναι γυμνός. Όταν είναι γυμνό το μοντέλο και ντυμένος ο καλλιτέχνης, αυτό είναι ένα είδος κυριαρχίας που μπορεί να σημαίνει κάποια απόπειρα επιθετικότητας απέναντι στο μοντέλο. Τελικά όταν το έχεις βιώσει δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να σημαίνει καλές στιγμές, γιατί σπάνια έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε ώρες με έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, τον ασύμμετρο, να συζητάμε και να αφηγούμαστε τη ζωή μας. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Βεβαίως με παραπέμπουν πάντοτε στον κίνδυνο μιας δραστηριότητας
μιας πλήρους συνέβρεσης με το γυμνό μοντέλο διηγούμαστε ο ένας τον άλλον ιστορίες τις οποίες δεν θα λέγαμε αν είμαστε καθισμένοι σε ένα μπαρ. Ένα ερώτημα που προσωπικά με παθιάζει είναι το θέμα του πέους, γιατί όταν μιλάμε για ένα σώμα ανδρικό επικίνδυνο σκεφτόμαστε λιγότερο το κίνδυνο να πέσει, να χτυπήσει ή και περισσότερο το θέμα του βιασμού, το πέος και τα λοιπά. Επέλεξα αυτή την εικόνα αριστερά. Υπάρχει ένα πέος, είναι κρυμμένο, είναι κλασικό αυτό στην κλασική ζωγραφική. Και γελούσα επιλέγοντας την εικόνα. Είναι τρομερό να δει κανείς από τι πέρασε ο καλλιτέχνης για να μπορέσει να δείξει ένα πέος. Υπάρχουν τα πάντα. Μπορείτε να δείτε και τους όρχες, μόνο την εξπερμάτωση δεν βλέπει κανείς, αλλά παρόλα αυτά είναι όλα κρυμμένα. Είναι μια καλλιτέχνη που ονομάζεται Ανίτα Στέκελ. Στις 8 Μαρτίου, την ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών, μοίρασε ένα μανιφέστο στις γυναίκες καλλιτέχνητες, συναδέλφους της. Είναι ένα κείμενο που μας καλεί να μην επιτρέπουμε σε κάποιον να μας εκφοβήσει. Λέει, αν το πέος στήση δεν είναι αρκετό για να μπει στα μουσεία, δεν θα έπρεπε να θεωρείται αρκετά υγιές για να μπει μέσα σε μια γυναίκα. Και αν ένα πέος στήση είναι αρκετά υγιές για να μπει σε μια γυναίκα, είναι επαρκώς υγιές για να μπει στα μεγαλύτερα μουσεία τέχνης. Και συμφωνώ. Εκείνη την εποχή, είμαστε το 1973, πάνε περίπου 50 χρόνια. Η αναπαράσταση του πέους σήμερα, περισσότερο από του ανδρικού σώματος, παραμένει εξαιρετικά προβληματική. Ένας τεράστιος συγγραφέας που έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Το σεξ και ο φόβος», λέγοντας ότι η θεώρηση αυτή είναι τρομερή. Ίσως σήμερα, σε έναν κόσμο εξαιρετικά πορνογραφικό για παράδειγμα, ίσως πραγματικά το ανδρικό φύλο, το πέος αυτό καθ' αυτό, είναι κάτι το εξαιρετικά κοινότοπο. Είναι κάτι που μας τρομάζει? Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθεί κανείς από το πέος για να μην θέλει να το αναπαραστήσει. Ένα από τα τεράστια καλά που εμποδίζουν την αναπαράσταση του πέους είναι αυτό που οι άνδρες επαναλαμβάνουν μεταξύ τους και το επαναλαμβάνουν και στις γυναίκες, ότι το πέος αυτό καθ' αυτό είναι άσχημο, ότι το αντικείμενο πέος σε ανάπαυση ή σε στήση είναι απόλυτα άσχημο. Νομίζω ότι οι άνδρες το έχουν αφομοιώσει αυτό, το έχουν εσωτερικεύσει. Ίσως το θέμα αφορά πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται εδώ απόψε. Ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουν τον εαυτό τους στην καθρέφτη για να δουν ακριβώς αν το σώμα τους είναι όχι μόνο άσχημο, αλλά και αειδιαστικό. Γιατί το πέος θα ήταν πιο άσχημο όργανο από οποιοδήποτε άλλο? Υποχρεωτικά διαπιστώνω ότι όταν κάνω ανδρικό γυμνό, ένα από τα πράγματα που μου λένε, αφού με ρωτήσανε αν προστατεύω τον εαυτό μου, είναι γιατί θέλετε να το κάνετε αυτό, γιατί θέλετε να δείξετε το πέος. Σαν να ήταν ένα είδος βούλησης να παραστήσω κάτι που τελικά θα είναι άσχημο. Προσωπικά, αν θέλω να κοιμηθώ με έναν άντρα, προφανώς αυτό συμβαίνει γιατί μου αρέσει το πέος, όχι για άλλο λόγο.
Πώς πρέπει λοιπόν να το κάνουμε ώστε να είναι αντάξιο, ώστε να μπει στις αίθουσες τέχνης και στα μουσεία. Οι εικόνες όπου ζωγραφίζουν τα παιδιά ένα πέος στις τουαλέτες ή πάνω στο θρανίο τους. Υπάρχει κάτι το κάπως πικάντικο σε όλο αυτό. Το οποίος δεν είναι νόμιμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην τέχνη. Ανάμεσα σε όλους τους λόγους που μας εμποδίζουν να αναπαραστήσουμε το οποίος είναι ότι θα ήταν υπερβολή. Εντάξει για το ανδρικό σώμα, αλλά το πέος είναι ο ορισμός της πορνογραφίας. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί για ένα σώμα γυναικείο λέμε ότι είναι ερωτικό, είναι συμπαθητικό, υπάρχει η πτυχή της επαφής. Δεν δείχνουν γενικότερα μεγάλα εδία. Είμαστε μάλλον σε μια γραμμή παρά σε κάτι που είναι εξαιρετικά φιλίδωνο. Για το οποίος που είναι περισσότερο ορατό, το θέμα τίθεται ακόμη περισσότερο. Η εισβολή του οποίους στη σκηνή. Είμαστε απελευθερωμένες πλέον, αλλά τη στιγμή που μιλάμε για το οποίος αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ακόμα ένα ταμπού. Notez bien que je pars toujours dans le mauvais sens. Ah, pas tout à fait. Ensuite, une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de représenter les hommes. Ένας από τους λόγους που είναι δύσκολο να αναπαραστήσει κανείς τους άνδρες και το οποίος είναι η λογοκρισία. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο παράδοξο στον σύγχρονο πολιτισμό. Στα κοινωνικά δίκτυα, στο Instagram, αλλά και στο Twitter, για παράδειγμα, που είναι πιο ελεύθερο, το να δείχνει κανείς το πέος είναι ο καλύτερος τρόπος να καταργήσουν το λογαριασμό του και ό,τι κάνει στη συνέχεια. Και ευκρινίζω ότι αυτό συμβαίνει και στο Twitter, γιατί αρκεί να σας καταγγείλουν κάποιοι άνθρωποι για να αναγκαστείτε να αφαιρέσετε την εικόνα. Όπως σας είπα, εμένα με είχαν λογοκρίνει στο Twitter, γιατί είχα δείξει ένα γυμνό του 42. Με λογοκρίναν επίσης στο Twitter, γιατί είχα δείξει την μέδουσα του Καραβάζιο για κάτι που δεν είχε σχέση με την σεξουαλικότητα, αλλά για προτροπή στη βία. Και εδώ το ανδρικό σώμα είναι αυτό ακριβώς που δεν πρέπει να κάνει κανείς για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γνωρίζει κανείς ότι είναι μεγάλη πρόκληση το να το κάνει κανείς ως καλλιτέχνη σήμερα. Το πιο απλό είναι να μην το κάνει. Εδώ για παράδειγμα σε αυτή την ιστοσελίδα, στον ιστότοπο, το Phallus Arts, όπως καταλαβαίνετε, αφορά μόνο το πέος και δείχνει έργα πάρα πολύ όμορφα, ενδιαφέροντα, αλλά δίνουν τη δυνατότητα κανείς να ξεφύγει από την τυραννία της λογοκρισίας, πληρώνοντας βέβαια κάποιο κόστος, αλλά χωρίς να είναι ποτέ απαλλαγμένος από την πιθανότητα λογοκρισίας. Για να δει κανείς ένα πέος θα μπορεί να δει, μπορεί να το δει σε πάρα πολλές εκθέσεις. Όταν ήρθε το διαδίκτυο σκεφτόμασταν ότι θα ήταν ένας χώρος της πλήρους απελευθέρωσης. Σήμερα όμως για να δείξει κανείς τη σεξουαλικότητα είναι καλύτερο να επιλέξει τα περιοδικά, την τηλεόραση, παρά να τα παρουσιάσει στο διαδίκτυο, γιατί παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο που όλα είναι αποδεκτά, δεν μπορεί να αποφύγει την αλλαγή ιδιοκτήτη και την λογοκρισία και κατάργηση των εικόνων. Εδώ έχετε δύο παραδείγματα από μια έκθεση του 2012 στο Παρίσι, με την επιμέλεια, υπό την επιμέλεια της Barbara Pollack. Η έκθεση έφερε τον τίτλο «Beautiful Penis», «Όμορφα Πέι», μια
έκθεση που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στο ΠΕΟΣ. Απόδειξη ότι το ΠΕΟΣ μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης όπως οποιοδήποτε άλλο μέλος του σώματος. Δεν υπάρχουν βέβαια πολλές εκθέσεις για το ανδρικό σώμα και για το ΠΕΟΣ, ίσως περισσότερες εκθέσεις για το ανδρικό σώμα. Είναι λίγοι και επιμελητές εκθέσεων που θέλουν να αναλάβουν τέτοιες εκθέσεις, γιατί δεν είναι εμπορικές. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε όμορφο το γυναικείο σώμα, που είναι πολύ πιο δύσκολο να παρουσιάσει κανείς το ανδρικό σώμα. Όταν είναι κανείς καλλιτέχνης λοιπόν και ζει από αυτό, βιοπορίζεται από την τέχνη, γνωρίζει ότι θα είναι πιο δύσκολος ο βιοπορισμός του αν ασχοληθεί με το ανδρικό σώμα. Και αυτό μπορεί να είναι ένα σχετικός παράγοντας. Για να σας δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα που εάν εγώ αναρτήσω ένα ανδρικό γυμνό στη σελίδα μου Instagram, θα έχει πολύ λιγότερα views από ότι ένα γυναικείο γυμνό. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση όπου οι αντιστάσεις είναι πολλές, πολυάριθμες και σας το είχα πει και από την αρχή. Θα σας μιλήσω για τις συνέπειες που έχει αυτό στην καθημερινότητά μας. Γιατί πράγματι, το να μην ερωτικοποιούμε το ανδρικό σώμα, αυτό έχει επιπτώσεις για όλους. Έχει επιπτώσεις πρώτον στις γυναίκες, όπως εγώ, γιατί δεν το θεωρώ ευχάριστο. Η δική μου επιθυμία ως ετεροφιλόφελη γυναίκα να παρακάμπτεται από την τέχνη. Αυτό και με εξοργίζει και με προσβάλλει. Και ως φεμινίστρια ποτέ δεν χαίρομαι όταν δεν παρουσιάζονται αυτά που αρέσουν και μένα στα μουσεία, γιατί θα ήθελα να εκτίθεται στα μουσεία, να εγκρίνεται και από τους θεσμούς, γιατί αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη. Και στην ιδιωτική μας, την προσωπική ζωή, συχνά παραπονιόμαστε για το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν έχουν επιθυμίες. Η έλλειψη επιθυμίας στήθεται απέναντι σε ποιον. Ποιος είναι ο κανόνας πάνω στο οποίο βασιζόμαστε για να πούμε ότι οι γυναίκες δεν έχουν επιθυμίες? Είναι ένας ανδρικός κανόνας, αλλά είναι κανόνας φανταστικός. Πώς οι γυναίκες θα μπορούσαν να έχουν επιθυμίες όταν έρχονται το βράδυ από τη δουλειά, όταν δεν είχαν ερεθίσματα? Ένας ετεροφιλόφιλος άνδρας περπατά στο δρόμο, βλέπει τηλεόραση, είδε πάρα πολλά επιθυμητά γυναικεία σώματα. Υπάρχουν πολλές ερωτικές ιδέες που παρεμβλήθηκαν στην καθημερινότητά του και ίσως είναι πολύ πιο εύκολο να συμμετάσχει σε μια ερωτική δραστηριότητα, γιατί αυτό είναι στοιχείο της καθημερινότητάς του. Για μένα ως ετεροφιλόφιλη γυναίκα είναι πολύ πιο περίπλοκο και έχουμε να κάνουμε με μια μορφή υποκρισίας, γιατί κάποιοι θα μου πούνε ότι ως γυναίκα δεν έχεις επιθυμίες, αλλά ταυτόχρονα όταν περπατώ στο δρόμο δεν μου προτείνουν τίποτα, είτε γιατί δεν υπάρχει τίποτα στις διαφημίσεις ή είτε στα μουσεία. Ξέρουμε ότι οι άνδρες σήμερα δυσκολεύονται να υιοθετήσουν τις τεχνικές του κάλους αλλά και τις επιθυμίες εξαιτίας αυτού που δείχνουν τα μουσεία, θα θεωρήσουν ότι αυτό αφορά τις γυναίκες. Είμαστε και εμείς προϊόντα του πολιτισμού. Αν ο πολιτισμός λέει ομορφιά είναι συνώνυμο της γυναίκας, γιατί να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα που δεν είναι τυπικά γυναικεία? Και αυτή είναι μια σημαντική συνέχεια που αγγίζει και τη σεξουαλικότητά μας. Νομίζω ότι σας έδειξα πολλές εικόνες. Αυτό δεν είναι πολύ ερεθιστικό για τις γυναίκες και έχουν την αίσθηση ότι τις εκμεταλλεύονται. Η έλλειψη ερωτοποίησης για το ανδρικό σώμα είναι σημαντική.
εάν ακούνε διαρκώς οι άνδρες όλη τους τη ζωή ότι το σώμα τους είναι άσχημο και το πέος τους επίσης, πώς θα προσεγγίσουν τη σεξουαλικότητα, την έλξη, αν πει κανείς ότι το πέος είναι κάτι το αστείο όταν βρεθεί σε μια ερωτική πράξη, πώς θα είναι, πώς θα λάμψει, πώς θα ακτινοβολεί. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η ερωτικοποίηση είναι μια πίεση αφετέρου, είναι μια μορφή σχέσης με τον άλλον, είναι ένας πραγματικός τρόπος δημιουργεί να έρθει σε επαφή με τον άλλον, με έναν πιο προβληματικό τρόπο από το να προσπαθήσεις να αποπλανήσεις μια άλλη γυναίκα, μια γυναίκα. Το να αποδεχτεί κανείς την ομορφιά του είναι γυναικείος ρόλος. Έχουμε έτσι την ευκαιρία να έχουμε μια παθητική έλξη και όχι ενεργητική. Και το 2023, 6 χρόνια μετά το Me Too, μιλήσαμε για τις καταστροφές που μπορεί να δημιουργήσει στη δημοσιοσφαίρα η παρενόχληση. Σήμερα όμως έχει προσλάβει σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις. Εάν οι άνδρες είχαν τη δυνατότητα χάρη στον πολιτισμό να προσεγγίσουν την ερωτική σχέση, δεν θα χρειάζονταν να επιμείνουν, να παρενοχλούν, γιατί θα μπορούσε πιο εύκολα να έρθει να τους προσεγγίσει μια άλλη γυναίκα ή το άλλο φίλο. Προσωπικά μου αρέσει η τέχνη, βεβαίως μιλάω πάρα πολύ για τη ζωγραφική. Όταν μιλάμε για τον κινηματογράφο, η αλήθεια είναι ότι αυτό το σημερίζονται και το παρακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η έλλειψη χρωματικής κώδικα, όπως σας είπα, για την κατανόηση του ανδρικού σώματος, δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνδρες θα ήταν ίδιοι. Γιατί ένας τέτοιος κώδικας θα τους έδινε μεγάλη τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα την προσωπική τους ερωτική ζωή. Αλλάζω διαφάνεια. Αφού σας τα είπα όλα αυτά, πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα εάν θέλουμε να τα αλλάξουμε? Καταρχάς, το πιο εύκολο, αλλά ίσως και το πιο δύσκολο, θα ήταν να πούμε στις γυναίκες καλλιτέχνηδες, αλλά και στις γυναίκες εν γέννη, γιατί αυτές φωτογραφίζουν τους συντρόφους τους, να μπορούν να δημιουργήσουν νέους ερωτικούς κώδικες και πολύ απλά να επιβάλλουν τη δύναμη της ματιάς τους, η οποία στρέφεται στα σώματα που επιθυμούν. Αυτό για την γυναικεία πλευρά. Υπάρχει όμως και η ανδρική. Νομίζω ότι οι άνδρες σήμερα έχουν τη δυνατότητα να ερωτικοποιούν το σώμα τους και βλέπουμε στοιχεία που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχουν influencers στο Instagram. Τον βλέπετε δεξιά, ο Καβαγιού. Έχει εκατομμύρια followers στο Instagram και στο TikTok. Βέβαια, έχουμε πάρα πολύ γυμνασμένα σώματα, αλλά υπάρχει χώρος για όλα τα σώματα. Ζει από τον ερωτισμό του. Πριν από μερικά χρόνια, ανάλογες εικόνες ήταν εικόνες ανδρών γκέι. Και η γυναίκα βέβαια μπορεί να καταναλώνει προϊόντα που δημιούργησαν οι γκέι. Σήμερα έχουμε έναν ετεροφιλόφιλο άνδρα που θέλει να
έλκει τις γυναίκες, να αρέσει στις γυναίκες και που προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι ο μόνος. Και αριστερά είναι, ονομάζεται French Butus, είναι στα πορνογραφικά site, φτιάχνει βίντεο που απευθύνονται στις, αποκλειστικά στις ερωτηροφιλόφιλες γυναίκες. Δεν δείχνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά προσομοιάζει ερωτικές στιγμές, προσπαθώντας να αρέσει στις γυναίκες. Γνωρίζω τον Κεβανιού, δεν γνωρίζω τον Ανδρά αριστερά. Χαίρονται γιατί μπορούν να αρέσουν, παρά το γεγονός, πέρα από το γεγονός ότι το έκαναν επάγγελμα, ξέρω ότι το γεγονός ότι κατάφεραν να αποτελέσουν ένα αντικείμενο έλξης για τις γυναίκες είναι πολύ σημαντικό και εύχομαι σε πάρα πολλούς άντρες να το βιώσουν στη ζωή τους. Και φτάνω στην κατακλείδα. Θα ήθελα να κλείσω με συστάσεις. Χωρίς να υπερβάλλω, θα σας δώσω δύο συστάσεις. Αριστερά, το Seminal Works, το Instagram, ο λογαριασμός Instagram, που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο ερωτικοποιημένο ανδρικό σώμα. Είναι έργα γυναικών. Βλέπετε εδώ εικόνες και μια εξήγηση, μια λεζάντα που εξηγεί γιατί οι γυναίκες αυτές αποφάσισαν να ασχοληθούν με το ανδρικό σώμα. Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθήσετε αυτό το Instagram, δεν είναι το πιο γνωστό Instagram, αλλά νομίζω αξίζει να το παρακολουθήσετε. Και δεξιά, το Last Man, είναι ένας λογαριασμός στο οποίο εγώ συγκεντρώνω εικόνες αφιερωμένες στο ανδρικό σώμα, με στόχο ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το να δίνει κανείς το λόγο στους καλλιτέχνες, αλλά είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι, μη καλλιτέχνες, άνθρωποι που είναι λάτρεις της τέχνης, να μπορούν να μεταδώσουν, να καταγράψουν τα ίχνη κάποιων ερωτικών πράξεων που αγαπούν, που λάτρεψαν. Και το Lasted Man δημιουργεί ένα αρχείο αυτών των εικόνων ανδρών που μας αρέσουν, χωρίς διακρίσεις. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό, λέγοντάς σας ότι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει μία ιστοσελίδα όπου μπορείτε να δείτε έργα καλλιτεχνών επαγγελματιών και μη καλλιτεχνών. Σήμερα όμως έμαθα ότι το Lasted Man θα κλείσει. Είναι η τελευταία σύλλογη έργων και ο λόγος είναι ότι όταν κάποιοι άντρες ανακάλυψαν ότι υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα, άρχισαν να στέλνουν φωτογραφίες από το πέος τους και σήμερα όσοι ασχολούνται με αυτόν τον οργανισμό λαμβάνουν τόσες φωτογραφίες που αρχικά σκέφτηκαν ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι άνδρες γίνονται από μόνοι τους αντικείμενο του έρωτα. Αλλά σήμερα έχουν κουραστεί πλέον γιατί έχουν καταντήσει ένα αρχείο αυτών των φωτογραφιών. Δυστυχώς έμαθα ότι θα κατέβει αυτή η σελίδα. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν κι άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες θα στηρίξω. Το γεγονός ότι δεν περπάτησε αυτό το έργο, δεν θα περπατήσουν άλλα. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε επινοητικοί και νομίζω ότι θα υπάρχει πάντοτε χώρος για το σώμα των ανδρών στη ζωή μας, στην τέχνη. Σας ευχαριστώ.
Λυπάμαι πολύ γιατί πηγαίνω ερχόμουν με τις διαφάνειες. Σας υπόσχομαι την επόμενη χρονιά όλα θα είναι σωστά, στη σωστή σειρά. Ουσιαστικά ένα μικρό ανέκδοτο μόνο. Πριν από λίγα χρόνια είχα αρχίσει να ενδιαφέρομαι για το γυμνό, γιατί είμαι φωτογράφος. Ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να βρω κορίτσια που ήθελαν να φωτογραφηθούν παρά αγόρια. Δεν κατορθώνω να καταλάβω το γιατί και ουσιαστικά ζήτησα από τους άνδρες που θαύμαζαν τη δουλειά μου αν ήθελαν επίσης κάποια εμπειρία, αν ήθελα κάποια εμπειρία. Γενικότερα πρόκειται για ετεροφιλόφιλους άνδρες και μετά από λίγα χρόνια είχα την ευκαιρία να δουλέψω για ένα σύλλογο queer. Ήταν πολύ πιο εύκολο να έχει κανείς την ευκαιρία να φωτογραφίσει άνδρες, αλλά ήταν λιγότερο ενδιαφέρον γιατί με ενδιαφέραν περισσότερο, μου άρεσε περισσότερο, με ενδιαφέρε περισσότερο η άλλη πτυχή. Μέχρι τώρα αναρωτιέμαι γιατί δυσκολεύομαι να βρω ετεροφιλόφιλους άνδρες για να κάνουν αυτή την καλλιτεχνική εργασία. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι μία φορά τα είχα καταφέρει με τις φωτογραφίες ενός ανδρός που έκανε γυμνό, αλλά μετά αρνήθηκε να τις δημοσιεύσω τις φωτογραφίες του. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μαρτυρία που είναι πολύ αποκαλυπτική. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. Εκείνο που βρίσκω προσωπικά διασκεδαστικό είναι ότι ορισμένα μοντέλα που έρχονται στο ατελιέ μου φοβούνται ότι είναι παγίδα. Τους φαίνεται τόσο περίεργο. Πιστεύουν ότι μόλις μπουν στο σπίτι θα τους περιμένει, στο ατελιέ μάλλον, θα τους περιμένουν 4 μειώδεις άνδρες για να τους κλέψουν τα χρήματά τους. Και ότι με την μεγάλη μου μυϊκή δύναμη δεν πρόκειται να τους κάνω και πολύ κακό. Τα ίδια τα μοντέλα όταν αποδεχθούν τελικά αποδέχονται αυτή την ματιά που πέφτει επάνω τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη φωτογραφία, για 3 ώρες συνήθως. Μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η εμπειρία, επιδιορθώνονται πράγματα επάνω τους, στην ψυχή τους ουσιαστικά. Ποτέ δεν τους είχαν πει ότι ήταν όμορφοι, καμιά φορά δεν τους κοίταζαν και όλα καθόλου. Το γεγονός ότι κάποιος τους έκανε κοπλιμέντα και τους κοίταζε ήταν μια καινοτομία και έφευγαν από μέναν γεμάτη ενέργεια. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα άσκηση να την κάνουμε με τα μοντέλα. Η προσωπικότητά τους έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν είναι μόνο αντικείμενα, είναι πρόσωπα που προσφέρουν πολλά και η αρενοπότητα θα διαφαίνεται. Bonsoir encore. Καλησπέρα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι μια κατάσταση της κοινωνίας. Σε πολλά θέματα. Οι άνθρωποι αναγκαστικά δεν βρίσκουν τη θέση τους, αν παρακολουθήσουμε αυτά που ακούσαμε. Εκείνο που με ενοχλεί είναι, εγώ είμαι 33 χρονών, εκείνο που με ενοχλεί είναι η ερωτικοποίηση του ανδρός ως σώμα. Αν πρέπει να μιλήσω για τον εαυτό μου, τα πράγματα πάνε πιο μακριά. Να πει στους άνδρες σήμερα ότι που θα με τραβήξουν μόνο και μόνο για την φυσική τους εμφάνιση, αυτό είναι ψέμα. Οι 2 σελίδες του Instagram που δείξατε πριν με ενοχλούν. Υπήρξαν πολλά like, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι οι γυναίκες φαντασιώνουν με αυτά. Πραγματικά καταλαβαίνω τους άνδρες
που δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους μέσα σε όλα αυτά. Δεν τα βρίσκω ερωτικά όλα αυτά. Βρίσκω ότι πρόκειται για διαφήμιση, ότι είναι κακοφτιαγμένα. Δεν έχει σημασία η άποψή μου. Ας αφήσουμε όμως τις γυναίκες να επιθυμούν αυτό που θέλουν. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άντρα να βρεθεί εκεί μέσα. Είναι ένας τρόπος για να αποκτήσει κανείς πολλούς ακολούθους. Οι γυναίκες δεν περιμένουν ακριβώς αυτό. Γιατί στον ερωτισμό υπάρχει κάποια πνευματικότητα. Αν οι άνδρες αναπαρέστησαν τη γυναίκα κατά αυτόν τον τρόπο για τόσο μεγάλο διάστημα, δεν ζωγράφιζαν μόνο υπέροχες γυναίκες, αλλά και γυναίκες τις οποίες θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ατελείς, ατελείς μέσα στη σημερινή τους τελειότητα. Γιατί ο ερωτισμός έδινε ένα δεσμό πνευματικότητας τον οποίο συντηρούσαν μαζί της κάτι το ποιητικό. Αυτό είναι ο ερωτισμός. Και εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι, στενοχωριέμαι για τους άνδρες, γιατί θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να θεωρείς τον εαυτό σου όμορφο. Μας δείξατε, όπως μας δείξατε τα προηγούμενα Instagram. Δεν είναι μόνο αυτό που μας τραβά. Εμένα προσωπικά δεν με τραβάει καθόλου αυτό. Ο ερωτισμός δεν είναι μόνο το σώμα. Είναι και κάτι το πνευματικό. Τα καταλαβαίνω αυτά απόλυτα και ευχαριστώ πολύ για αυτή την συμμετοχή. Βρίσκω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Δύο πράγματα. Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούμε τελικά να χωρίσουμε το σώμα από το πνεύμα. Κάθε σώμα θα αφήσει να διαφαίνεται κάποιο βίωμα. Κάθε άνδρας θα βρει το δικό του τρόπο για να γίνει ερωτεύσιμος. Αυτά που βλέπετε είναι τελείως αντιπροσωπευτικό των δικών μου προσωπικών επιθυμιών και αναπαραστάσεων. Εκείνο που με ενδιαφέρει φιλοσοφικά είναι ο πολλαπλασιασμός της ρητορικής των λόγων. Όχι μόνο πολλές μορφές ανδρών, αλλά και ένα πολιτικό θέμα το οποίο προσήγησα προηγουμένως. Η γραφική ερωτικοποίηση συνοδεύεται από άλλες μορφές ερωτικοποίησης στη μουσική, στα podcast, τα ερωτικά, στη λογοτεχνία, την ερωτική. Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι σε μια κοινωνία μας ενδιαφέρει πολύ ο ερωτισμός. Ο κινηματογράφος έχει μεγάλη επιρροή πάνω στις αναπαραστάσεις μας και στον ερωτικό κώδικα, πώς φυλάει ο ένας τον άλλον, πώς κάνει έρωτα. Το θέμα του σώματος με τρόπο καθαρά από την τυπική πλευρά. Θα ήταν φρικτό να τελειώσουμε την διάλεξή μου και να συμφωνούμε όλοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις αντιδράσεις σας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει χώρος για κάθε επιθυμία, για όλες τις επιθυμίες. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, μιλώντας για ταινίες, για σειρές. Όταν βλέπουμε ένα ζευγάρι που κάνει έρωτα, συνήθως ο άνδρας σβήνει το φως. Και αναρωτιέμαι, γιατί πάντοτε ο άνδρας σβήνει το φως, σχετίζεται με το ανδρικό ή με το γυναικείο σώμα. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Για να σας απαντήσω, νομίζω ότι στις αμερικανικές ταινίες η διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών κατηγοριών ταινιών είναι το πέος.
Les gens n'ont plus de questions parce qu'ils ont trop envie de voir des hommes nus. Enfin, c'est comme ça que je le prends, en tout cas. Je ne vois pas d'autres explications. Νομίζω ότι δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Κάποιος, μια άλλη ερώτηση. Mais juste, je m'interroge sur la... Να ρωτιέμαι σχετικά με το κλείσιμο του Instagram Lusted Men και το γεγονός ότι οι άνδρες ντρέπονταν για το πέος τους. Αλλά υπάρχει και η χρήση του πέους ως όπλο. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι άνδρες οι οποίοι έστελναν φωτογραφίες γυμνές είναι μια οικειοποίηση και πάλι του σώματός τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς αυτές τις δύο νεοπαριστάσεις να συγκρούονται και που θίγουν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα στη θέση του φεμινισμού των ανδρών, των γυναικών στην κοινωνία. Πράγματι, έχετε δίκιο. Είναι γνωστό ότι το Lusted Men το διαχειρίζονταν κυρίως γυναίκες. Νομίζω υπήρχαν και δύο άντρες. Και οι άνδρες μπορούν να ζητήσουν σε γυναίκες που κάνουν webcam, μπορούν να τους πούν ότι κοίταξέ με, κοίταξε το πέος μου. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στο Georges Bataille, αλλά ακόμη και τον βιασμό μέσα από το βλέμμα. Εάν η κόρη του οφθαλμού διαστέλλεται, είναι το να δείχνει κανείς ένας άνδρας το πέος του σε μια γυναίκα, είναι μια μορφή βιασμού, είναι μια θεωρία. Μπορεί να μας επηρεάσει σε κάποιο βαθμό, αλλά οι γυναίκες που διαχειρίζονταν το Lusted Men κουράστηκαν, βαρέθηκαν και θα μπορούσα να δώσω μια διαφορετική οπτική ματιά. Πριν από μερικά χρόνια είχα φτιάξει μια ιστοσελίδα που ονομαζόταν Εγκυκλοπαίος. Νομίζω ότι οι άνδρες είχαν πολύ λίγο χώρο για να δείξουν το πέος τους. Όποιος άνδρας ήθελε μπορούσε να μου στείλει μια μαρτυρία για τη σχέση του με το πέος του. Μπορεί να ήταν μια ιστορική καταγραφή, την ανακάλυψη της απόλαυσης. Κατέστρεφα όλα τα email που λάμβανα, έτσι ώστε να είναι ανώνυμες όλες αυτές οι φωτογραφίες. Κάποια στιγμή όμως λάμβανα και email από γυναίκες που μου έλεγαν και εγώ έχω μια σχέση με το πέος και αναρωτήθηκα γιατί να μην μπορούν να μιλήσουν και γυναίκες για αυτό το θέμα και όταν άρχισα να δημοσιεύω μαρτυρίες γυναικών έφυγαν όλοι οι άνδρες γιατί πλέον ο χώρος αυτός δεν ήταν αφοσιωμένος στους άνδρες και έκλεισα την ιστοσελίδα και αναρωτιέμαι μήπως αυτό δεν είναι η συνέχεια και αυτό που συνέβη το κλείσιμο αυτού του Instagram δεν είναι συνέχεια της ιστοσελίδας που έκλεισε στο παρελθόν. Είναι κρίμα βέβαια. Cette fois, c'est vraiment fini parce que vous voulez vraiment, vraiment. Νομίζω ότι θέλετε να δείτε εικόνες γυμνών ανδρών. Νομίζω ότι πραγματικά εδώ έκλεισε η βραδιά. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Θα πάρω κι άλλο λίγο από το χρόνο σας. Η ερώτησή μου και αναφέρομαι στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι το αντικείμενό μου. Στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok, στο Instagram, βλέπουμε ότι το σώμα των γυναικών παρουσιάζεται με πάρα πολλές εικόνες σεξουαλικής φύσεως, ενώ το ανδρικό σώμα αναπαρίσταται με τον πιο τυπικό τρόπο, όπως είπατε. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που ανέπτυξαν τα κοινωνικά δίκτυα ή αναπτύχθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή ο τρόπος αναπαράστασης του ανδρικού σώματος που δεν εκθιάζει το ανδρικό σώμα σε σχέση με το γυναικείο.
είναι κάτι που προϋπήρχε ή απλώς και απλώς τα κοινωνικά δίκτυα πολλαπλασίασαν. Νομίζω ότι είναι κάτι που μας έρχεται από το παρελθόν. Ένας άνδρας που παρουσιάζει, που ωρεοποιεί το σώμα του στο κοινό, νομίζω ότι θα κατηγορηθεί ότι αγαπάει υπερβολικά τον εαυτό του, ότι αγαπάει τους άνδρες και ότι είναι γκέι. Και νομίζω ότι αυτό βαραίνει τους άνδρες σήμερα. Και έχω την αίσθηση ότι κάθε προσπάθεια αισθητικοποίησης από έναν ετεροφιλόφιλο άνδρα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χλέβης. Έπρεπε να σας το πω πράγματι, όταν μιλάω για ερωτικοποίηση του ανδρικού σώματος, αυτό ανοίγει κάποιους κινδύνους, αλλά και απαιτεί θάρρος. Το μιλώντας για τον ανδρισμό, πάντοτε τον συνδέουμε με το θάρρος, αλλά δεν αξίζει να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την πρόκληση σήμερα.